Ήρθε να αλλάξω στυλ. Όχι, αυτό, όχι, αυτό, όχι, αυτό είναι της αδελφής μου, όχι. Αυτό εδώ θα με κάνει να δείχνω επικίνδυνο και δυνατό. Αυτό θα φορέσω, αυτή είναι η σωστή επιλογή, θα με κάνει να δείχνω δυνατό. Πάρε πτώλη στο βαθμό που με αξίζει. Αυτό φαίνεται πολύ καλύτερο, αλλά κάτι άλλο πρέπει να κάνω για να φαίνομαι πιο επικίνδυνος. Να τους τρομάξω κατά κάποιο τρόπο. Φορέσω εδώ αυτό το μουστάκι και θα βγαλάω αυτό εδώ πέρα, το οποίο θα με κάνει να δείχνω έτσι αλήτης. Θα κουβαλάω μαζί μου και λεφτά για... Αν και είναι ψεύτικα, θα φαίνομαι έτσι πιο δυνατός και θα φαίνομαι μαφιόζος. Τώρα ας πάμε στα επόμενα βήματα. Μιας και πλέον είμαι γκάγκστερ, εγώ δεν διαβάζω. Πρέπει να μάθω λίγο να χτυπάω. Τώρα σούγκαρ θα με φοβούνται. Τώρα θα κάνω ξάχι στο ποδόσφαιρο γιατί θέλω αύριο να τους ξεφτυλίσω και τους δύο. Η ποδοσφαιρική προπόνηση σίγουρα δεν ήταν αρκετή. Δεν πειράζει, θα κάνω κι άλλη εδώ πέρα. Ωραία, τώρα πρέπει να σκεφτώ τι πράξη θα τους κάνω. Σκέφτηκα. Θα το μετανιώσουν, θα το μετανιώσουν. Τώρα πάω να φάω έτσι ώστε να με δυνατό να τους αντιμετωπίσω καλά. Θα πάρω και αυτό εδώ πέρα το παγουρίνο. Σίγουρα θα με ζηλέψει. Υπέροχα, είμαι έτοιμος για την αυριανή ημέρα. Tomorrow. Αχ, ωραία. Επιτέλους. Καλά, η φυτούκλα δεν ήρθε. Μακάρι να μην έρθει όλη τη μέρα. Πω χθες όντως το πίστεψε ότι κατουρίθηκε πάνω. Ήταν ξεκαρδιστικό. Ναι, ήταν πολύ καλό. Πρέπει να το ξανακάνουμε φάση την επόμενη φορά. Μπορούμε και τώρα να το κάνουμε ένα prank. Α, και τώρα θα το κάνουμε κάθε μέρα pranks για να μην είναι βαρετό το σχόλιο. Λοιπόν, θα του ρίξουμε πάλι νερό στην καρέκλα και θα κάτσει και θα νομίζει ότι έχει κατουρηθεί. Πάλι το ίδιο και μετά θα φύγει. Ναι, αλλά αυτό είναι λίγο βαρετό και χθες το κάναμε. Ναι, αλλά θα φύγει και θα έχουμε μία μέρα ήσυχη, δεν θα είναι καλό? Ναι, θα είναι καλό, αλλά δεν θα έχει τόσο ενδιαφέρον. Ε, τότε τι άλλο, έχεις καμιά ιδέα εσύ? Μέχρι τώρα όχι. Μήπως και καλά να του πάρουμε κάτι να φάει, αλλά να είναι πολύ αδιαστικό? Μπα, αυτά είναι πολύ βαρετά. Ε, τότε μήπως να τον τρομάξουμε κάπως? Και πώς θα τον τρομάξουμε? Εύκολα τρομάζει, κάτι θα βρούμε. Μήπως να βάλουμε στην καρέκλα του μια ψεύτικη αράχνη? Εντάξει, κοίτα, αυτή είναι όντως καλή ιδέα, αλλά δεν νομίζω να τρομάξει και πολύ για να φύγει. Εντάξει, τότε κάτι άλλο. Α, έχω μια ιδέα. Περίμενε εδώ. Εντάξει, όμως μην αργήσει γιατί θα έρθει σε λίγο. Τι, δεν τρόμαξες? Όχι, τι να τρομάξεις, είχα το πράγμα. Άρα πιστεύεις δεν θα δουλέψει τη φυτούκλα? Όχι, πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση να τρομάξεις, γιατί όπως είπες και εσύ, τρομάζει εύκολα. Ναι, ακριβώς. Ας το δοκιμάσουμε. Τι έχουμε να χάσουμε, έτσι κι αλλιώς θα τρομάξει σίγουρα. Ωραία, θα το βγάλω και βίντεο κιόλας, γιατί θα είναι ωραίο. Ωραία, τέλεια. One hour later. Μα καλά, πού είναι το σύνορα, αργεί τόσο πολύ? Δεν ξέρω γιατί έχει αργήσει τόσο. Λες να στεναχωρήθηκε από χθες? Μπα, δεν νομίζω, και πάλι θα έρχονταν. Ναι, όντως, δεν ξέρω. Τώρα τα παιδιά θα δουν τον νέο Παναγιώτη. Είμαι σίγουρος, θα με φοβούνται. Νομίζω έρχεται. Τι νομίζετε, μπορείτε να τρομάξετε εμένα, ρε? Τι είναι αυτά που φοράς, ρε φυτούκλα? Τι ζηλεύετε, πολύ καλύτερα ρούχα από εσάς. Ναι, καλά τα θες, είσαι σαν κλόουν. Ναι, και τι φοράς αυτή τη μάσκα, ποιος νομίζει ότι είσαι? Μη μιλάτε, ρε, άντε μη σας βαρέσω. Να μας βαρέσεις, ποιος, εσύ, εμάς? Ναι, δεν είμαι πια εγώ παλιός ο Παναγιώτης. Και τι, σε μια μέρα άλλαξες? Ναι, είμαι και καλύτερος και από εσάς. Α, μιας και το θυμήθηκα, γιατί δεν στάθηκε το παγουρίνο μου? Α, καλά, τι φυτούκλα που είσαι. Ακόμα φυτούκλα είσαι, ό,τι και να φοράς. Νομίζεις από αυτό θα ζηλέψω? Πόρε φίλε, πίστευα ότι θα ζηλέψει. Το ξέρα ότι έπρεπε να κάνω κάτι άλλο, αλλά δεν πειράζει. Θα συνεχίσω να προσποιούμε γιατί ήθελα να πετύχω το στόχο μου. Ναι, σε είδα χθες πως με ζήλεψες με την τσάντα. Α, καλά, δεν πάει καλά αυτός. Νομίζει ότι έτσι μπορεί να μας κάνει να ζηλεύουμε και να τρομάξουμε. Είσαι γελασμένος. Ναι, και καλύτερα να τα βγάλεις αυτά γιατί φαίνεσαι γελίος. Τέλος πάντων, στάθε δώσε μου την τσάντα τώρα. Α, καλά, σιγά μη σου δώσω και την τσάντα μου την ωραία. Όχι, δεν θα την πάρεις, είπα. Είπα, φέρτη. Ωρε φίλε. Έτσι, μπράβο.
Εσύ σήκω τώρα. Εγώ θέλω να κάτσω εκεί πέρα. Καλά, σιγά μη σηκωθώ και για σένα. Πήγαινε κάτσε μπροστά, ρε. Μα τώρα, αλλιώς θα γίνει χαμό. Σίγουρα χαμός από σένα. Ωραία, αφού δεν μ' ακούς. Αυτό εδώ πέρα το κινητό είναι δικό μου τώρα. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δώσε το πίσω τώρα. Καλά, άραξε. Μην αγχώνεσαι. Αυτός φοβάται. Θα σου το δώσει σίγουρα. Όχι, τι θα έρχεται εδώ να μας κάνει ό,τι θέλει. Ναι, ακριβώς. Θα κάνω τσάντα εδώ πέρα. Το κατάλαβες. Και εσείς οι δύο θα με πακούτε. Καλά, ό,τι να είναι. Αυτός σε λίγο θα πάρει αποβολή. Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά. Μάλιστα, πάνω γιατί κάτσε στη θέση σου, γιατί είσαι έτσι. Γιατί είμαι έτσι, εγώ με τα λαφιά γκάνγκστερ. Γκάνγκστερ, μάλιστα, κατάλαβα. Τέλος πάντων, δεν με νοιάζει, κάτσε κάτω. Όχι, δεν θα κάτσω κάτω μέχρι να φύγει αυτός από τη θέση μου. Μα δικιά μου θέση ήταν όλη τη χρονιά, τι μιλάτε. Αυτό ακριβώς, άντε κάτσε κάτω και βγάλε αυτή τη μάσκα. Απογορεύονται οι μάσκες μέσα στην τάξη. Δεν θα μου λες, θα κάνω. Καλά, τι έχει πάθει αυτό σήμερα. Καμία σχέση με χθες. Ναι, όντως, μήπως δεν έπρεπε να του κάνουμε bullying χθες. Εντάξει, όμως τώρα τον διορθώσαμε. Έγινε καλύτερος. Ωραία, Παναγιώτη, δεν ξέρω τώρα αυτή τη στιγμή άμα κάνεις πλάκα, αλλά έτσι όπως έχεις τα πόδια σου, βάλ' τα κάτω. Όχι, τώρα θα κάτσω στο κινητό μου. Ναι, κυρία, κανονικά αυτό δικό μου είναι το κινητό μου, το πήρε. Παναγιώτη, πας καλά, τι κάνεις σήμερα. Καταρχάς, γιατί είσαι έτσι δειμένος και κατά δεύτερον, δώσε πίσω το κινητό. Ωραία, φίλε, πόσα λεφτά θες πια. Τι να φθάρε. Λεφτά να πας να πάρεις καινούργια. Αληθινά είναι, πού τα βρήκες τόσα λεφτά. Μάλλον τα έκλεψε. Δεν δουλειάσες από πού τα πήρα. Ω, χτύπησε το κουδούνι. Ωραία, πάω να παίξω ποδόσφαιρο. Είμαι το μέλλον του ποδοσφαίρου μου. Α, καλά. Πάμε να τον δούμε πως παίζει. Τι είναι αυτό ρε, παίξε καλύτερα, άντε. Τι λες εσύ, λες και παίζεις εσύ καλύτερα. Άντε από εδώ. Παίξε. Θέλει να δείτε εμένα πως παίζω καλύτερα. Για να σε δούμε. Έλα να την πάρεις. Ρε, ήσουν τυχερός. Δεν τα κάνεις αυτά κανονικά. Όχι, απλώς είμαι καλύτερος από εσάς. Καλά, αυτός παίζει να είναι καλύτερος από εμάς. Βα, απλά μας φαίνεται. Τέλος πάντων, έλα να παίξουμε. Πω, χτύπησε. Χάσαμε χάρη σε αυτόν το χρόνο μας. Πάμε. Λοιπόν, σήμερα έχει έρθει η ώρα για να σε κάνω κι εγώ ένα πράγμα. Αυτό εδώ πέρα θα το δώσω στον Άγγελο και αυτό εδώ πέρα θα το δώσω στο Στάθη. Αν και δεν θέλω να τα κάνω αυτά, πρέπει να τους κάνω να μάθουν επιτέλους ότι δεν είναι ωραίο αυτό που κάνουμε. Πας και πάψουν να με κοροϊδεύουνε. Τώρα θα τους περιμένουμε. Λοιπόν, μάλιστα, οι άλλοι ακόμα δεν έχουν βγει, ας τους περιμένουμε λίγο. Ω, κυρία, πάλι μάθω μας κάνω, θα μου βρίξετε τα αυτιά. Τι? Εσένα πάντα σ' άρεσε το μάθημα. Δεν ξέρω τι έχεις πάθει σήμερα, αλλά κανόνες την πορεία σου. Είσαι χειρότερος και από το Στάθη. Later. Άντε, άντε. Ήου, κλανιάρε. Μα τι λες, δεν έκλασα. Μα από σένα ακούστηκε αυτό, Άγγελε. Ναι, Άγγελε, δεν μπορούσες στο διάλειμμα να πας στο τουαλέτα. Τέλος πάντων. Μα όντως δεν το έκανα αυτό. Ποιος το έβαλε αυτό? Εγώ το έβαλα, για άντε loser. Ναι, Παναγιώτη, αυτό δεν είναι καθόλου γενικό, μη σε ξαναδώ. Είναι η πρώτη σου ευκαιρία για να μην πάρεις αποβολή. Για αποβολή ρε, σε μένα αποβολή. Ναι, ούτε ο Στάθης δεν κάνει τέτοια, για μαζέψου. Πω ρε φίλε, τα μετανιώνω, αλλά δεν πειράζει. Χα, ποιος έβαλε πατατάκια πάνω στο θρανίο μου? Ευχαριστώ σε όποιον τον έκανε. Με χτύπησε κυρία Θωμάτια αυτό το πράγμα. Εσύ τι γελάς? Κυρία, βλέπετε τι κάνει, μέχρι και σε εσάς μιλάει άσχημα. Ως εδώ Παναγιώτη, παίρνεις αποβολή σήμερα. Τι εννοείται κυρία, δεν έκανα κάτι κακό. Ωχ, τι έγινε, ξαφνικά άλλαξες γνώμη, Όχι, απλώς δεν χρειάζεται αποβολή. Ναι, αλλά κοίτα τι έχεις κάνει. Καταρχάς έχεις χτυπήσει τον συμμαθητή σου και δεύτερον είσαι εδώ πέρα ντυμένος σαν δεν ξέρω τι, ενώ σου έχω κάνει παρατηρήση γι' αυτό. Πόρε φίλε, εγώ τα κάνω όλα αυτά επειδή με κοροϊδεύανε αυτοί οι δύο. Και με ζηλεύανε επειδή ήμουν καλός μαθητής. Αυτό είναι σίγουρο. Τι σε ζηλεύαμε, απλά ήσουν σπαστικός. Να μην κοροϊδεύετε τους άλλους. Τώρα πήρες το μάθημά σου εσύ Στάθη με αυτό που έπατες. Δεν το μετανιώνω καθόλου. Εντάξει παιδιά, από μία νομίζω ότι έχει δίκιο ο Παναγιώτης. Δεν έπρεπε όντως να του φέρεστε έτσι. Όντως, αυτό ήταν λίγο άσχημο που κάνω. Ναι, γι' αυτό κι εσείς παιδιά μη φέρεστε στους άλλους άσχημα και σεβαστείτε τους.